Δήμαρχο την παρέτησή μου και από τη θέση του Αντιδημάρχου αλλά και από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου. Υπηρετώ την αυτοδιοίκηση για 22 χρόνια. Από το 1991 έως το 1998 ως πρόεδρος της τότε κοινότητας Βαρβάσενας, το 1995-1998 ως πρόεδρος του τότε Αναπτυξιακού Συνδέσμου, 1999-2010 ως διευθυντής στην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ως Διευθυντής Γραφείου Νομάρχη, ως Νομαρχιακός Σύμβουλος και ως Νομάρχης, και από το 2011 μέχρι σήμερα ως Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Πύργου και ως Αντιδήμαρχος. Στην 20χρονη αυτή διαδρομή μου στην αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού έχω πορευτεί πάντα με γνώμονα το κοινό συμφέρον. Μοναδικός και ιεραρχημένος στόχος μου ήταν πάντα η προσφορά προς τους συμπολίτες. Κοντινοί άνθρωποι που ξέρουν καταστάσεις γνωρίζουν ότι παρασυρώμουν από την δίψα για το κοινό καλό και τα προβλήματα του τόπου και το οποίο έβαζα πάνω πολλές φορές και από την οικογένειά μου. Και γι' αυτό οι πολίτες κάθε φορά που εκτέθηκα στην κρίση τους με τίμησαν ιδιαίτερα και με επέλεγαν σε εξόδους τιμητικές θέσεις εκλογής. Αγαπητοί φίλοι, σε μια εποχή που διψά για αιρετούς θύματα των πολιτικών εντυπώσεων και σε ένα δημόσιο βίο που επί δεκάδες χρόνια λέει λατείται από γνωστούς αγνώστους, θα μπορούσα να ξεπεράσω την αδικία. Επέλεξα όμως μετά από 22 χρόνια ανιδιωτελούς υπηρεσίας προς την κοινωνία να μην καταπιώ την αδικία που υφίσταμαι. Επέλεξα να είμαι ευαίσθητος και συμβατός με τις αρχές και τις αξίες μου. Για μένα δεν έχει καμία σημασία ο τίτλος και το αξίωμα. Για μένα έχει σημασία με όλο το σεβασμό στη δικαιοσύνη και το τονίζω η δίκη και η απόφαση που θα εκδώσει κάθε συμπολίτης για το δημόσιο βίο και την πολιτεία μου. Αυτό με ενδιαφέρει πρώτιστα. Στην Ελλάδα του 2013 απεδείχθη ότι τα προσχήματα είναι ισχυρότερα και από την ουσία. Αν παρέμενα αντιδήμαρχος και δημοτικός σύμβουλος, θα ήμουν στο μυαλό έστω και ενός πολίτη ένας άλλος Αντώνης Καράβλας. Η στοχοποίηση στο προσωπό μου για κάποιες ενέργειες και αποφάσεις ως αντινομάρχης Ηλίας που πήρα επιβάλλουν σε μένα να υποστηρίξω την προσωπική μου τιμή και υπόλοιψη από τη θέση του μη αιρετού και το τονίζω και δίνω έμφαση σε αυτό. Οι συγκεκριμένες αποφάσεις και ενεργείες μου για τις οποίες στοχοποιήθηκα ήταν αποφάσεις που δεν είχαν τον θόλο και το προσωπικό όφελος, άλλωστε το επίπεδο ζωής του καθενός είναι γνωστό, μιας και όλοι είμαστε γνωστοί. Ήταν αποφάσεις που εμπεριείχαν και λίγη κοινωνική ευαισθησία, έκριση για ηλεκτροδότηση 4 κτισμάτων προκειμένου άτομα με ειδικές ανάγκες αμαία να τύχουν βελτίωσης